Καλωσορίζουμε λοιπόν στην έδρα της Περιφέρειας και είμαι σίγουρος ότι η συνεργασία θα είναι δεδομένη φιλική και αποδοτική και αποτελεσματική και πιστεύω ότι η συνεργασία των δύο δομών θα είναι προς όφελος της χώρας μας, γιατί αυτό με ενδιαφέρει. Εγώ σας ευχαριστώ για το καλωσόρισμα. Είμαστε παλιοί γνώριμοι, φίλοι. Εμείς εδώ, όπως είπα χθες και στην τελετή παράδοση παραλαβής, φιλοδοξούμε και πρέπει να είμαστε συνέχεια του κράτους. Επειδή οι πολίτες πάντα απαιτούσαν οι κρατικές δομές να φύγουν από την Αθήνα και όλοι λέμε ότι η Ελλάδα δεν είναι η Αθήνα, είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε να επιταχυνθούν διαδικασίες, να λύσουμε γραφειοκρατικά προβλήματα, να μεταφέρουμε στην κεντρική κυβέρνηση τα θέματα που έχουν οι πολίτες, τα δικά σας, όπου μπορούμε να επικουρήσουμε. Προσβλέπω σε στενή συνεργασία. Θεωρώ ότι οι αρμοδιότητες είναι ξεκάθαρες. Όπου υπάρχουν θέματα μπορούμε να τα συζητήσουμε και με την κεντρική κυβέρνηση. Υπάρχει ένα θέμα εκτίμησης της συνολικής λειτουργίας του Καλλικράτη. Νομίζω ότι και εσείς, κύριε Περιφερειάρχα, και απόψεις έχετε και εμπειρία έχετε πια και όλοι να βοηθήσουμε να γίνει πιο λειτουργικό το σύστημα. Τώρα τα υπόλοιπα στην πορεία. Καλώς, είμαι από τους ανθρώπους που ξέρω ξεκάθαρα το πόσο χρήσιμη είναι η αποκεντρωμένη διοίκηση, όπως πολλές φορές έχω εκφράσει την άποψη ότι η αποκεντρωμένη διοίκηση θα πρέπει να είναι στα πλαίσια της δομής του αποκεντρωμένου κράτους και τίποτα παραπέρα και ότι αυτή τη στιγμή ο ανερχόμενος θεσμός που ουσιαστικά θα βοηθήσει τη χώρα να βγει από την κρίση είναι η ενίσχυση των ερετών περιφερειών, γιατί ο Καλλικράτης κόσμος όμως είναι ό,τι πιο μεταρρυθμιστικό έχει γίνει σε αυτόν τον τόπο. Ασφαλώς και βέβαια έχουμε όλοι πλέον αποκτήσει εμπειρία και από τις αδυναμίες που έχει και από τις ανάγκες που χρειάζεται για την περαιτέρω ενίσχυσή του. Αλλά ένα είναι σίγουρο κατά τη γνώμη μου, ότι αυτή τη στιγμή η κεντρική κυβέρνηση έχει να αντιμετωπίσει τεράστια προβλήματα. Το δημοσιονομικό ζήτημα θα την απασχολεί για πολλά χρόνια, για πολλές δεκαετίες. Οι αιρετές περιφέρειες θα μπορέσουν να δημιουργήσουν και να οργανώσουν ένα εσωτερικό ανταγωνιστικό περιβάλλον τέτοιο πρωτόγνωρο για τον τόπο μας και να εγγυηθούν την έξοδο της χώρας από την κρίση. Αγαπητέ μου φίλε Μανώλη, στο ότι προσπαθεί ουσιαστικά να μεταφέρει και να μεταβιβάσει το περιφερειακό χέρι της κυβέρνησης, που δεν μπορεί να είναι τίποτε άλλο παρά ο έλεγχος νομιμότητας των αποφάσεων που παίρνουν οι αιρετοί θεσμοί. Ο πρωτοβάθμιος βαθμός της τοπικής αυτοδιοίκησης, η πρωτοβάθμιος τοπική αυτοδιοίκησης και η δευτεροβάθμιος αιρετή περιφέρεια. Σε αυτό το επίπεδο λοιπόν είμαι σίγουρος ότι θα προχωρήσουμε πάρα πολύ καλά με κύριο γνώμονα το συμφέρον των πολιτών και το συμφέρον της χώρας μας, γιατί αυτή τη στιγμή εκείνο που πρέπει να κάνουμε όλοι μας είναι να επιστρατεύσουμε τον πατριωτισμό μας, πρέπει να είναι ξεκάθαρος, να είναι ακομμάτιστος, ανιδιοτελής, υπερβατικός, προκειμένου να μπορέσουμε να κάνουμε αυτό που απαιτούν οι πολίτες από εμάς. Και πάνω απ' όλα η ισχυρή φιλία που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια νομίζω ότι αποτελεί τον παράγοντα εγκίνησης για το καλό της περιφέρειας Πελοποννήσου, αλλά και για το καλό ολοκληρωτήν του ΔΕΠΗΝ, των Ιωνίων Ίσων, της Δυτικής Ελλάδας και της Ευρώπης. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επίσκεψη. Να είσαι αποτελεσματικός, όπως πάντα, να δουλευταράς όπως πάντα και από εκεί και πέρα νομίζω ότι οι πολίτες θα πάρουν το μήνυμά μας σε μια εξαιρετικά αισιόδοξη νότα. Έτσι. Και έτσι θέλουμε να το στείλουμε. Έτσι, πολύ ωραία. Σήμερα να πω είναι θυμοτυπική επίσκεψη. Θα κάνουμε και άλλη συνάντηση, η οποία θα είναι εντατική εργασία με τον Περιφερειάρχη εδώ, γιατί έχουμε πολλά θέματα.